πρόσωπο πρόγραμμα, έτσι, γιατί αξίζει τον κόπο να μεταφέρεται μία άποψη που λέει ότι υπάρχουν περιθώρια και δυνατότητες εάν το θελήσουμε και αν ξεφύγουμε από το παρελθόν, από τα συνηθισμένα. Απλό παράδειγμα, έχουν τελειώσει 9 παιδιά χημική και χημική μηχανική. Στην πόλη, δεν ξέρω, έκλεισαν δύο του δημόσιου τομέα. Οι επιχειρήσεις έχουν σχέση μόνο με τον τουρισμό. Αυτούς τους οργανώνουμε, δημιουργούν μια συνεταιριστική επιχείρηση, είμαστε δίπλα τους, με σκοπό τον έλεγχο των ποτών, τον έλεγχο των τροφίμων, τον έλεγχο του εδάφους, τον έλεγχο του αέρα, να τον αναλάβουν με μια υπευθυνότητα μέσα από την συνεργατική ιδέα, μέσα από την κοινωνική ιδέα και την αλλιώς αφήνω, και εκεί υποστηρίζουν. Άρα, 9 νέα παιδιά, το ίδιο και στους μηχανικούς, το ίδιο και στους γεωπόνους που τελείωσαν, βρίσκουν μια διέξοδο. Ανοίγεται μια ελπίδα που από εμάς εξαρτάται τους μεγαλύτερους, αν την πιστέψουμε, να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε, ώστε κάποια πράγματα που φαίνονται σε ένα ορίζοντα μαύρο κλειστά, να μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό επιδιώκουμε και αυτό είναι το μόνο μας μέλλον. Τίποτα άλλο. Κύριε Μαγκαλίνη, όχι μόνο να συμπεριφήσουμε, αλλά και να γίνει και παραγωγική. Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Είναι να ξεκινήσουμε μια αναθέση από τον αλλά κάποια στιγμή να αξιοποιήσουν τη στοιχεία που έχουν κάνει και να γίνουν παραγωγικοί και θέση με τον τόπο του. Εσείς το βλέπετε πολύ περισσότερο από τον καθένα, γιατί έχετε νέους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο στράτευμα και τους ζείτε καθημερινά. Τα νέα παιδιά φοβούνται, τους έχουμε καθυλώσει στα συνηθισμένα πράγματα. Αν δεν απελευθερώσουμε δυνάμει και δεν τους δείξουμε ένα δρόμο, δεν πρόκειται να φτάσουμε. 30, 28, 35 είναι καθυλωμένοι. Δηλαδή, το να τους πούμε και ήδη το ετοιμάζουμε ότι αξίζει τον κόπο να συζητήσετε εσείς που είστε γεωπόνοι, που έχετε τελειώσει χημεία τροφίμων και που υπάρχουν εδώ τα παιδιά, δεν μπορούν να φύγουν, πού να πάνε, μέσα στο σπίτι τους, είναι και οι γονείς τους ζουν, δεν έχουν να βγει έξω, δηλαδή είναι σε μια καφετέρια και σερβίρουν, ή σε ένα εστιατόριο, σε ένα ξενοδοχείο και είναι στη ρεσεψιό. Δεν άλλο αυτοί που σπούδασαν, να τους πούμε καλλιεργήστε αρωματικά φυτά και βότανα. Είμαστε δίπλα σας, να σας ενισχύσουμε και να επενδύσουμε μαζί με εσάς σε αυτόν τον στόχο. Και τυποποιήστε προϊόντα, κάντε παράγωγα, για παράδειγμα του μελιού, παράγωγα του μελιού, όχι μόνο το βαζάκι με το μελιού. Έχει εκατοντάδες παράγωγα του μελιού. Είμαστε δίπλα σας, προχωρήστε και φτιάξτε αυτά τα προϊόντα. Αξίζει τον κόπο το κάνουμε. Έχουμε 30-35 θεολόγους, έχουν σπουδάσει τα παιδιά αυτά, πανεπιστήμια. Παλαιότερα η θεολογία ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, δεν ήταν αστεία η χώρα. Σοβαρή επιστήμη. Τι που πάλι θέλουμε. Τι κάνουμε. Δεν πρέπει να σκεφτούμε εμείς να τους πούμε αυτό βέστε, να τους δώσουμε την δυνατότητα να ανοίξουν τους δικούς τους δρόμους. Έναν πάρει αυτή η μηχανή μπροστά. Νομίζουμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Κύριε Δήμα, και εμείς αυτό το λέμε, εκτιμώ ότι ό,τι η κοινωνία εδώ είναι στο ίδιο μέτρο σχέδιο με σοβαρό χρόνο. Εμείς αυτό το λέμε για δουαλικότητα. Άρα αυτό θα πρέπει να αναπτύξετε την κουλτούρα των ηγετών για να έχει βάθος χρόνο, επειδή είπατε ότι αισθάνονται ένα ασφάλεια. Τέλει βάθος. Είναι όμως και το ναυτικό, θα πρέπει ο κόσμος να αισθάνεται ασφάλεια. Δεν φοβόμαστε, δεν είμαστε και με όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα. Είμαστε άγιες να έχετε τουλάχιστον το θέμα αυτό να φύγει, να μην έχετε και αυτόν τον προβληματισμό. Κανένα προβληματισμό από αυτό. Άρα να σας πω κάτι που συνδέεται. Η περιοχή μεταξύ Κόρ και Καλίνου είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή περιοχή στο μεγάλο κεφάλαιο των αλλιευτικών πεδίων. Γιατί έχει πλούτο υπόγειο. Ναι. Δεν το προσέχουμε. Σχεδόν ληστρική κάνουμε την εκμετάλλευση. Έχουμε ξεκινήσει, μιλάμε με τους ψαράδες, να δημιουργήσουμε ένα φορέα προστασίας από τη μια και αξιοποίησης του αλλιευτικού αυτού χώρου. Θέλει χρόνο. Οι ψαράδες μας είναι αγράμματοι. Πρέπει να βρούμε δύο νέα παιδιά που θα μπορούν να έχουν σπουδάσει χρόνο και κατεύθυνση. Χρόνο και κατεύθυνση. Η κατεύθυνση θα χρειάζεται πάντα. Και κάτι που εγώ το αισθάνομαι γιατί τόσο και στην τελική εξουσία. Οι εξουσίες πρέπει να είναι πολύ κοντά και με ειλικρίνεια δίπλα σε αυτά τα χέρια. Συνήθως είναι μακριά.
και παρεμβαίνουν πια οι άμεσοι, οι επικίνδυνοι, οι οποίοι θα διαλύουν. Δηλαδή είναι ευτύχημα ότι αυτή η τοπική αρχή, και έτσι μπορεί να είναι και όλες οι τοπικές αρχές, λένε τέλος να στηρίξω την αλληλεία σε αυτά τα σύγχρονα δεδομένα που υπάρχουν για την προστασία κλπ. Θα το στηρίξω. Θα δώσω τις δυνάμεις, θα δώσω και κάποια χρήματα. Αν αυτό συμβεί, νομίζω ότι ανοίγουν οι δρόμοι. Δεν είναι εύκολο, δεν θα το καταφέρουμε σε ένα χρόνο. Θέλει βάθος χρόνο αυτό το πρέπει να γίνει. Θέλει βάθος χρόνο. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβει άλλο, γιατί θέλει συνταγμένη, όπω το βλέπω μέσα στο στράτευμα, τουλάχιστον βλέπω για τη συνέχεια τη διοίκηση. Ανεξάρτητα ποιο είναι ο κυβερνήτη, ανεξάρτητα ποιο είναι ο οδηγητή, ανεξάρτητα ποιο είναι ο αρχηγό. Είναι η συνέχεια τη διοίκηση. Σαν στον οίκο. Εντάξει, έξω είναι πιο δύσκολο γιατί. Εντάξει. Είμαστε μια νοοτροπία η οποία επί πολλά χρόνια καλλιεργήθηκε σε αυτό το μοτίβο και πολύ δύσκολα την διαχειρίζεται. Υπήρχαν οι δύο κατευθύνσεις του δημόσιου τομέα, άρα του εφησυχασμού, θα προσληφθώ, κάπου θα το τοποθετηθώ, κάπου θα μπω, που τελείωσε, είναι απότομα να τελείωσε και άρα πρέπει να δούμε τι κάνουμε, και του ιδιωτικού τομέα που δυστυχώς είναι σκληρή υπόθεση και δεν αναδεικνύει αξιόλογους ανθρώπους, επειδή πράγματι οι συγκρούσεις εκεί εξαιτίας του άνισου, του αθέμητου, του στημένου ανταγωνισμού δεν μπορούν να αποκτήσουν. Αυτά τα δύο τώρα πλέον λείπουν και άρα η κοινωνική αλληλεγγύη, ο αλληλοσυνδεσμός, η συνεργασία, ο συνεταιρισμός δεν τον είπαν ποτέ. Με αθμικισμό είχαν καλλιεργήσει, δεν χρειάζεται, αλλά τώρα στις δύσκολες εποχές υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης των τάσεων της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης. Αυτά πρέπει να τα προχωρήσουμε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στις παραγωγικές δραστηριότητες, όχι τις